Κύριε Θεοχάρη, σε πρόσφατο άρθρο σας υποστηρίξατε ότι ο τόπος χρειάζεται έναν ηγέτη, ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα και στρατηγός αλλά και στρατιώτης. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο υπόψη σας, και αν ναι, από πού προέρχεται αυτό το πρόσωπο? Όχι, μίλησα γενικά καταρχήν, διότι πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε στρατηγό με την έννοια ενός ανθρώπου που να μπορεί να δει μακριά και να έχει το όραμα. Όμως η καθημερινότητα των πολιτών είναι τόσο δύσκολη που αν δεν σηκώσουμε τα μανίκια όλοι στο πολιτικό σύστημα, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτή την πολύπλευρη κρίση την οποία έχουμε. Και συνεπώς αυτή ήταν η έννοια της ρίσης αυτής στο άρθρο το οποίο αναφέρατε. Θα μπορούσατε να είστε και εσείς αυτός ο ηγέτης? Νομίζω ότι όλοι έχουμε τις φιλοδοξίες μας για να βοηθήσουμε με τις δυνάμεις που έχουμε. Αυτό όμως θα το βγάζει η κοινωνία, δεν το βγάζουν οι φιλοδοξίες του ενός εκάστοτε από τους πολιτικούς. Μόνο στην πραγματικότητα, εάν αρθρωθεί ένα ρεαλιστικό όραμα, ίσως μια έννοια που πολλοί θα τη δουν ότι είναι αντιφατική, όμως πιστεύω βαθιά ότι μόνο ένα ρεαλιστικό όραμα μπορεί σήμερα να εκφράσει τις αγωνίες του κόσμου. Υπάρχει δηλαδή και περίπτωση να σας δούμε να ηγείστε κι εσείς ενός φορέα, ενός καινούριου φορέα, στον ευρύτερο κέντρο? Νομίζω ότι είναι πρόωρο να πει κάποιος κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει σημασία, όπως είπα, είναι να βρεθούν οι προϋποθέσεις για να πιστεί ο κόσμος, να ξαναπιστέψει στην πολιτική. Ο κόσμος έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, γιατί έχει χάσει την πίστη ότι μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Αυτό το κάτι διαφορετικό ψάχνουμε όλοι. Και αν δεν το βρούμε, πρέπει να δούμε πώς μπορεί να σχηματιστεί. Δεν φτάνει απλώς να γκρινιάζουμε. Οι εποχές της, ας το πούμε, του μίζερου αντιπολιτευτικού λόγου, οι εποχές που απλώς λέγαμε τα πράγματα πάνε στραβά, πια δεν πείθουν. Σήμερα πρέπει και οφείλουμε να έχουμε θετικές και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αν είναι να πείσουμε τον κόσμο. Η δική σας πρόταση, λοιπόν, είναι μια μείωση της φορολογίας με τους συντελεστές στο 20%. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε μήνα με το μήνα να αυξάνονται οι φόροι που χρωστάνε οι Έλληνες. Έχουν φτάσει σχεδόν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, σε επίπεδο θεσμών, πώς είναι λογικό να πει κάποιος ότι θα μειώσουμε τους φόρους, αλλά να συνεχίσουν να έρχονται τα έσοδα στο κράτος? Κατά την άποψή μου, ακριβώς αυτό είναι και το επιχείρημα που πρέπει να επιστρατεύσουμε για να πείσουμε όσους είναι δύσπιστοι. Η μείωση ακριβώς των εσόδων, η αύξηση των απλήρωτων φόρων, η αύξηση των εισφορών τα οποία έχουν οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματος το οποίο δηλώνεται, είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να διευρύνουμε τη φορολογική βάση και να μειώσουμε συνολικά τους συντελεστές. Από ό,τι καταλαβαίνω, το φορολογικό κομμάτι είναι ένα σίγουρα σκέλος εξίσωσης. Τι άλλο πρέπει να γίνει προκειμένου να υπάρξει αυτή η ανατροπή στο οικονομικό πάντα επίπεδο? Στο οικονομικό επίπεδο υπάρχει και το κομμάτι το ασφαλιστικό, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ισορροπήσει με τις διαδικασίες που γίνονται αυτές. Είναι μόνο λογιστικά τα κέρδη και τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουν οι φορείς, δεδομένου ότι δεν αποδίδουν συντάξεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποδώσει πολύ πιο γρήγορα. Και αν και εφόσον μπούμε σε μια διαδικασία κερδίσματος του χαμένου χρόνου, προφανώς όλα αυτά τα πλεονάσματα θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα. Εκεί η πρότασή μας μιλάει για μείωση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες από το 20 στο 12 των εισφορών για την κύρια σύνταξη, πράγμα το οποίο θα τονώσει αυτή τη στιγμή την απασχόληση που είναι και το ζητούμενο. Αντέχει ο Έλληνας ακόμα νέα μέτρα? Ο Έλληνας δεν αντέχει άλλα νέα μέτρα. Αυτό πρέπει να το πούμε με τελεία και παύλα. Όμως θα πρέπει να δούμε κατά πόσον, χωρίς να προσθέσουμε νέα βάρη, αν υπάρχει πιο ορθολογική κατανομή των βαρών και αν υπάρχει δυνατότητα να μειώσουμε τα γραφειοκρατικά ή άλλα κόστη, τα οποία θα έρθουν τουλάχιστον να συμπληρώσουν μια συνολική εικόνα, γιατί τα βάρη που έχει ο Έλληνας πολίτης, η ελληνική επιχείρηση, έχει διπλά το κόστος του δημοσίου. Έχει στα έσοδα και στα κέρδη το συνεταίρο που λέγεται ελληνικό δημόσιο που παίρνει τα περισσότερα, αλλά έχει και στα έξοδα των, ας το πούμε, προμηθευτή που λέγεται ελληνικό δημόσιο, που κάθε έξοδο τον αναγκάζει να είναι διπλό και τριπλό με τις φόρμες, με τις γραφειοκρατικές, με την ενδεχόμενη διαφθορά που υπάρχει όταν ελεγκτές μπαίνουν μέσα στην επιχείρηση κτλ. Κτλ. Συνεπώς, αν δεν μπορούμε τουλάχιστον να μειώσουμε τα φορολογικά κόστη, αν και σας είπα ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση με αναδιοργάνωση, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με πάρα πολλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν,
ώστε το δημόσιο να είναι αρρωγός και σύμμαχος του Έλληνα επιχειρηματία, αλλά κυρίως σύμμαχος του Έλληνα εργαζόμενου, διότι σε τελική ανάλυση και μακροπρόθεσμα, τα συμφέροντα αυτών των δύο συμβαδίζουν. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται θέσεις εργασίας, αλλά χρειάζεται να ξέρει ποιες θέσεις εργασίας.